Με την ελπίδα ότι η επιχείρηση ελευθερία σε συνδυασμό με τη συνένεση των πολιτών θα καταφέρει να βάλει φρένο στον φωνικό ιό, ξεκίνησαν το πρωί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου οι πρώτοι εμβολιασμοί των υγειονομικών του νομού. Η υπεύθυνη του νοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής COVID, Αποστολία Σαλβαράκη, ήταν η πρώτη που εμβολιάστηκε στο Ρέθυμνο, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας, ενώ ακολούθησαν και άλλοι γιατροί της πρώτης γραμμής. Στα μάτια τα δικά μου εμβολιάστηκε όλο το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου, που τόσους μήνες αγωνιστήκαμε στον αόρατο εχθρό που έχει πάρει τις ζωές μας. Προτρέπω και εγώ όλους τους πολίτες του νομού να συμμετέχουν στον εμβολιασμό για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Ένα έργο το οποίο είναι πολύ απαιτητικό και απαιτεί τη συνεργασία και τη σύμπραξη πάρα πολλών υπηρεσιών και φορέων. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τη διοίκηση και το προσωπικό της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και όλους μου τους συνεργάτες, οι οποίοι μέσα από αυτή τη συνεργασία κατάφεραν να καταστήσουν δεδομένο κάτι που λίγο καιρό πριν φάνταζε πολύ μακρινό. Στην πρεμιέρα των εμβολιασμών, περίπου 50 υγειονομικοί του Ρεθυμνιώτικου Νοσοκομείου επρόκειτο να λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου, με τον πρώτο κύκλο να ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου και 9 ημέρες αργότερα να ξεκινά ο δεύτερος κύκλος των εμβολιασμών. Ωστόσο, σαφέστατο είναι το μήνυμα της επιστημονικής κοινότητας για εκείνους που διατηρούν ακόμα επιφυλάξεις. Προτρέπω όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν για δύο και βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η προάσπιση της ατομικής, η θωράκιση της ατομικής σου υγείας και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Ένα μικρό τσίπι μας στον μπράτσο, ένα μεγάλο άλμα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνω και κατανοώ πολλούς οι οποίοι είναι ακόμα διστακτικοί, διότι κάθε τι νέο, ειδικά στο χώρο της επιστήμης, φοβίζει, ίσως τρομάζει κιόλα. Όμως θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τι μας έχει πάρει και τι μας έχει αφήσει πίσω αυτός ο φιάλτης. Σε επίπεδο Ρεθύμνου, οι υγειονομικοί του νοσηλευτικού ιδρύματος, που στην πλειοψηφία τους στάσσονται υπέρ του εμβολιασμού, αριθμούν περίπου τους 580, ενώ στα δύο εμβολιαστικά κέντρα που δημιουργήθηκαν μέσα στο νοσοκομείο θα εμβολιαστούν με προκαθορισμένα ραντεβού και οι υγειονομικοί των κέντρων υγείας αλλά και των υπολείπων δομών δημόσιας υγείας.